Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε πολλά DIYs επίπλων και διακοσμητικών, χολ αγορών, ιδέες διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις δωματίων. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε το κανάλι στα υπόλοιπα social media. Για το σημερινό βίντεο είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη γιατί επιτέλους καταφέρνω να σας παρουσιάσω την ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του υπνοδωματίου μου από ένα απλό και κλασικό υπνοδωμάτιο με έπιπλα της δεκαετίας του 2000 σε ένα μπόχο, ήρεμο και χαλαρωτικό υπνοδωμάτιο. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ξεκινώντας από το πριν. Όπως μπορείτε να δείτε, τα έπιπλα του υπνοδωματίου μου ήταν σε αρκετά λιτή και μοντέρνα γραμμή, ειδικά για την εποχή που το αγόρασα, το 2000. Παρόλα αυτά, το χρώμα της κερασιάς ήταν αυτό που με είχε κουράσει και ήθελα να αλλάξω. Επίσης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ από φθορές, δεν είχαν χτυπήματα, δεν είχαν γρατζουνιές. Ήταν σαν καινούρια πραγματικά. Επομένως, θεώρησα ότι θα ήταν αμαρτία να αλλάξω γραβατοκάμαρα, συν το ότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα στην παρούσα φάση, έτσι αποφάσισα η αλλαγή που θα έκανα να ήταν το βάψιμο των επίπλων. Τέλος, όσον αφορά στη διακόσμηση, θα έλεγα ότι ήταν μια νεοκλασική διακόσμηση, κυρίως με φωτογραφίες σημαντικές για την οικογένειά μας, από το γάμο και τις βαφτίσεις των παιδιών μας και κάποια κάδρα. Το στυλ διακόσμησης που αποφάσισα να υιοθετήσω ήταν το μπόχο στυλ. Είναι αγαπημένο μου στυλ ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει και πολύ στο χώρο ενός υπνοδωματίου. Πήρα έμπνευση λοιπόν από διάφορες φωτογραφίες που είδα κυρίως στο Pinterest, αλλά και σε βίντεο στο YouTube και ξεκίνησα την όλη διαδικασία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όλες τις αλλαγές που έκανα στα έπιπλα. Επειδή όλο αυτό ήταν μια διαδικασία που κράτησε αρκετό καιρό, κάποιες αλλαγές επιπλέον σας τις έχω ήδη δείξει με βίντεο που έχουν ανέβει κατά καιρούς, όπως αυτή την σιρταριέρα από το IKEA, την αγόρασα καινούργια και την έβαψα, την παλιά σιρταριέρα αλαξιέρα των παιδιών μου, αλλά και έναν καλόγυρο. Όλα αυτά θα τα βρείτε με links στην περιγραφή του βίντεο, όπως και πάνω δεξιά. Πάμε τώρα να σας δείξω πως άλλαξα τον πρωταγωνιστή κάθε υπνοδωματίου που δεν είναι άλλος από το κρεβάτι. Στο κρεβάτι, εκτός από το βάψιμο, αποφάσισα να κάνω δύο αναβαθμίσεις βελτιώσεις. Η πρώτη ήταν να προσθέσω 10 πόντους ύψος στο κρεβάτι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Οι 10 αυτοί πόντοι διευκολύνουν πάρα πολύ το ξάπλωμα και το σήκωμα από το κρεβάτι, όπως επίσης μου δίνουν τον χώρο να μπορώ να βάζω κάτω από το κρεβάτι αποθηκευτικά πλαστικά κουτιά που πριν δεν μπορούσα για ελάχιστα εκατοστά. Με δεδομένο ότι το κρεβάτι θα βαφόταν, ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνω αυτό ήταν να προσθέσω τάκους στα 4 πόδια του κρεβατιού. Μέτρησα λοιπόν προσεκτικά και πήγα σε ένα ξυλουργείο και μου έκοψαν αυτούς τους τάκους που βλέπετε εδώ, τους οποίους ένωσα στα πόδια του κρεβατιού και στο κεφαλάρι και στα κάτω πόδια με κόλλα ξύλου αλλά και βίδες. Η δεύτερη ήταν να αντικαταστήσω τη λάμπα φθορείου που υπήρχε σε αυτή την εσοχή στο κεφαλάρι του κρεβατιού για κρυφό φωτισμό με μία λαμπτοτενία. Αμέσως μετά ξεκίνησα την διαδικασία βαψίματος, η οποία αποτελείται από τα εξής βήματα. Αρχικά τρίβω πολύ ελαφρά με ένα ψηλό γυαλόχαρτο την επιφάνεια του ξύλου. Στη συνέχεια περνάω ένα χέρι αστάρι, δύο χέρια χρώμα κυμολίας, σπάνια χρειάζεται τρίτο χέρι και στη συνέχεια, αφού στεγνώσουν όλα καλά, δύο τουλάχιστον χέρια βερνίκι νερού. Στα πλαϊνά αλλά και το επάνω μέρος από το κεφαλάρι αποφάσισα να κάνω μία μικρή διχρωμία ώστε να αναδεικνύεται το σχέδιό του, προσθέτοντας λίγο χρώμα κυμολία σε ένα τόνο σάπιου μήλου,
στην πογιά που ήταν σε μπέζ απόχρωση. Αυτό το μείγμα το πέρασα ταμποναριστά με ένα πινέλο με σφουγγάρι, με ακατάστατες πινελιές, και πραγματικά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Επίσης να σας πω ότι μετά από αρκετούς μήνες χρήσης δεν έχει πάθει τίποτα. Το βάψιμο, ο τρόπος αυτός βαψίματος και ο λόγος που χρησιμοποιώ το ματ βερνίκι νερού είναι για να εξασφαλίζω την ανθεκτικότητα του βαψίματος, γιατί δυστυχώς από την εμπειρία μου όσα χρόνια βάφω έπιπλα, με το κερί, ενώ είναι πολύ όμορφο και βελούδινο το αποτέλεσμα, δυστυχώς απορροφά και λεκέδες αλλά και φεύγει πολύ εύκολα. Όπως βλέπετε λοιπόν, το κρεβάτι μου πραγματικά έγινε σαν καινούριο. Το επόμενο έπιπλο που έβαψα είναι αυτός ο επιδαπέδιος καθρέφτης. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που όταν αγόρασα τα έπιπλα είχα αποφασίσει να πάρω επιδαπέδιο καθρέφτη και ψηλή συρταριέρα αντί για την κλασική τουαλέτα με τον καθρέφτη στο επάνω μέρος, καθώς μας έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ όταν ντυνόμαστε, αλλά και επίσης μεγαλώνει πάρα πολύ το χώρο. Τα βήματα που ακολούθησα στη διαδικασία βαψίματος του καθρέφτη ήταν τα ίδια ακριβώς με του κρεβατιού. Η μόνη διαφορά ότι έπρεπε να προετοιμάσω, να κάνω προετοιμασία καλύπτοντας καλά τον καθρέφτη για να μην λερωθεί. Εδώ τον βλέπετε τελειωμένο και νομίζω ότι η μπέζ απόχρωση της μπογιάς τον έκανε ακόμα πιο όμορφο. Πάμε τώρα να δούμε τα τελευταία έπιπλα που έβαψα, που είναι η ψηλή συρταριέρα που είχα αρχικά αγοράσει με το σετ της κρεβατοκάμαρας, αλλά και η χαμηλότερη που δημιούργησα με τα 2 κομμωδίνα του σετ. Για να το κάνω αυτό, απλά αφαίρεσα τα 4 πόδια από το ένα κομμωδίνο και το τοποθέτησα πάνω από το άλλο. Αφαίρεσα λοιπόν όλα τα πομολάκια από τα συρτάρια, τα οποία και επαναχρησιμοποίησα, βάφοντάς τα όμως με μαύρη μπογιά σε σπρέι. Το βάψιμο στα πόμολα είναι από μόνος του ένας τρόπος για να μεταμορφώσεις ένα έπιπλο χωρίς καν να το βάψεις. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο κάνουμε οικονομία, γιατί η αγορά νέων πόμολων είναι ιδιαίτερα ακριβή. Δεν θα σας δείξω πλάνα από το βάψιμο των συρταριών για να μην σας κουράσω. Θα σας πω όμως ότι αποφάσισα στα πλαϊνά των συρταριών να κάνω αυτό το σχέδιο με stencil, έτσι ώστε να δένει το εσωτερικό των συρταριών που παρέμεινε στο χρώμα της κερασιάς με το εξωτερικό τους. Νομίζω ότι είναι κάτι που έδωσε ιδιαίτερη χάρη στις συρταριέρες μου. Δείτε πόσο ωραία ταιριάζουν τα μαύρα πλέον πομολάκια με τη νέα απόχρωση των επίπλων. Πραγματικά το αποτέλεσμα με έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένη. Αφού μετέτρεψα τα 2 υπάρχοντα κομμωδίνα σε συρταριέρα, έπρεπε να αγοράσω καινούρια και πήρα αυτά τα 2 μικρά κομμωδίνα από τη σειρά Νέσνα από το IKEA. Είναι πολύ οικονομικά, είναι σε πολύ ωραία απόχρωση φυσική του ξύλου και είναι ό,τι έπρεπε για δεξιά και αριστερά από το κρεβάτι που δεν ήθελε να μπουκώνει ο χώρος. Η συναρμολόγησή τους είναι πολύ απλή, σύμφωνα με τις οδηγίες του manual. Επίσης, η σχέση τιμής και ποιότητας είναι πολύ καλή, καθώς είναι πραγματικό ξύλο και όχι το πεπιασμένο χαρτόνι που είναι αρκετά έπιπλα από το IKEA. Και πραγματικά για όλα αυτά νομίζω ότι έκανα μια πολύ οικονομική και πολύ καλή αγορά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη διακόσμηση του δωματίου. Αποφάσισα να κάνω αρκετά DIY διακοσμητικά για τους τοίχους σε boho στυλ. Είχα πάρει ιδέες από το Pinterest, όπως επίσης και αυτό το επιτραπέζιο διακοσμητικό σε συνδυασμό του μπέζ των επίπλων και του μαύρου χρώματος, αλλά και τα τελευταία διακοσμητικά που έκανα, που είναι το προηγούμενο βίντεο. Όλα αυτά θα υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο με links και να τα δείτε αν δεν τα έχετε δει. Επίσης αντικατέστησα τα παλιά μπρονζέ πόμολα που είχαν οι ντουλάπες με νέα πομολάκια σε μαύρο χρώμα. Ουσιαστικά ήταν παλιά, τα είχα, ήταν σε inox χρώμα και τα έβαψα με μαύρη μπογιά σε σπρέι. Φυσικά άλλαξα και τις κουρτίνες, ανανέωση χώρου χωρίς αλλαγή κουρτινών νομίζω δεν υπάρχει, και εδώ κινήθηκα πολύ οικονομικά, πήρα 2 φύλλα κουρτινών από το Jumbo με 5 ευρώ το καθένα. Το ένα είναι ένα beige βουάλ και το άλλο είναι ένα εμπριμέ στα χρώματα και στο ύφος, στο boho ύφος του ύπνου δωματίου.
Στο επάνω μέρος έκανα από το παλιό πλαϊνό που είχα, που ήταν μια κουρτίνα από κρόσια, ένα λαμπρικέν με κρόσια, το οποίο ταιριάζει και με το διακοσμητικό πάνω από το κρεβάτι που είναι με κρόσια και με όλα τα χρώματα. Στο σημείο αυτό να πω ότι είμαι πολύ τυχερή, γιατί η μαμά μου είναι μοδίστρα και εξπέρ στις κουρτίνες, οπότε ό,τι τη ζητήσω μου το φτιάχνει. Μετά λοιπόν από πολύ κόπο, χειρονακτική εργασία, πολύ χρόνο, αλλά και ατελείωτη δημιουργική ικανοποίηση, όλες αυτές τις λεπτομέρειες που σας έδωσα, ελπίζω να μην σας κούρασα, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω το νέο μου πια υπνοδωμάτιο. Βλέποντας λοιπόν το χώρο, πάμε να σας πω κάποιες ακόμα λεπτομέρειες για τη διακόσμηση του δωματίου. Εδώ βλέπετε την ντουλάπα και τα μαύρα πομολάκια που τοποθέτησα. Στη συνέχεια της ντουλάπας και παράλληλα με το κρεβάτι είναι αυτή η μικρή σιρταριέρα από το IKEA. Από πάνω έχω τοποθετήσει έναν παλιό οβάλ καθρέφτη που ήταν χρόνια στο δωμάτιο της κόρης μου και τον αξιοποίησα εδώ. Είναι πλέον το μπουντουάρ μου. Τα διακοσμητικά που βλέπετε πάνω στη σιρταριέρα τα είχα ήδη από παλιά, είναι γυναικείες φιγούρες. Η καινούργια προσθήκη είναι η Αφροδίτη και εδώ βλέπετε πόσο ωραία δένει το χρώμα το καινούριο που την έβαψα με το χρώμα των επίπλων. Στα κομωδίνα αποφάσισα να μην βάλω επιτραπέζια πορτατίφ, αλλά αυτές τις απλίκες τοίχου σε μαύρο χρώμα και χρώμα του ξύλου νομίζω τέριαξαν πάρα πολύ ωραία στο χώρο και επίσης μας έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ, γιατί διοχετεύει το φως σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Επίσης πάνω στα κομωδίνα έχω βάλει τις κορνίζες αυτές που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο με φωτογραφίες μας και ένα κασπό από το Τζάμπο, πάλι σε μαύρο χρώμα σε συνδυασμό με το χρώμα της ψάθας, στο οποίο έχω βάλει ένα τεχνητό φυτό από το IKEA, γιατί boho στυλ χωρίς πράσινο και χωρίς φυτά δεν γίνεται. Θα δείτε και στους τοίχους ότι έχω κάδρα με κλαδί. Το κλαδί είναι ένα στοιχείο που είναι αρκετά μέσα στο δωμάτιο, αλλά αυτό ορίζει το boho στυλ. Σε αυτό το σημείο στον τοίχο έχω βάλει αυτή τη μεταλλική κρεμάστρα, την οποία έβαψα μαύρη και πρόσθεσα ένα κομμάτι ξύλου στο ίδιο χρώμα με τα έπιπλα για να δένει, γιατί χρειάζεται να κρεμάς μία ρόμπα κάτι. Εδώ βλέπετε τα υπόλοιπα διακοσμητικά που είναι πάνω από το κρεβάτι, με κεντρικό σημείο βέβαια αυτή την κατασκευή από ξύλο και κρόσια. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο, πρέπει να σας πω. Όπως βέβαια και αυτό το κάδρο με μαύρη βάση και ξύλα μπαμπού, είναι δώρο από ένα φίλο μαζογράφο. Το έχω πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι τέριαξε απόλυτα στο νέο ύφος του υπνοδωματίου. Το κρεβάτι το έχω στρωμένο με ένα εποχιακό κουβερλί από το Τζάμπο, πολύ οικονομικό και αυτό, είναι διπλής όψης, με έχει εξυπηρετήσει πολύ. Έχω βάλει δύο διακοσμητικά μαξιλάρια που έχω αγοράσει από το Shein. Όποια προϊόντα μπορέσω και βρω θα σας τα αφήσω στην περιγραφή του βίντεο, τα links, γιατί κάποια μπορεί να μην κυκλοφορούν πια, καθώς τις αγορές τις έχω κάνει σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα. Και τέλος, στο κάτω μέρος του κρεβατιού έχω ρίξει ως διακοσμητικό στοιχείο αυτή την πλεκτή κουβέρτα. Ήταν μια πλεκτή κουβέρτα μηχανής. Δεν την είχα χρησιμοποιήσει ποτέ, ήταν χρόνια στην ντουλάπα μου και αποφάσισα να τη βάψω με μπογιά για υφάσματα σε αυτό το μπες χρώμα, οπότε από άσπρη που ήταν, από λευκή, οπότε έτσι τη χρησιμοποίησα και γενικά χαίρομαι όταν αξιοποιώ πράγματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ. Στη γωνία αυτή του υπνοδωματίου έχω τοποθετήσει μία παλιά ψάθινη ομπρελοθήκη, την οποία τη χρησιμοποίησα ως κασπό για να βάλω μέσα πάμπας και δύο τεχνητά κλαδιά, συμπληρώνοντας έτσι την boho διάθεση του χώρου. Ενώ σε αυτόν τον τοίχο έχω βάλει τα τέσσερα μικρά διακοσμητικά που έχω φτιάξει μόνη μου, με ξύλινες χάντρες, κρόσια, αλλά και ξύλινα sticks. Πάνω από το καλοριφέρ έχω βάλει αυτά τα ραφάκια από ψάθα, τα έχω αγοράσει από το Yusk
και τα έχω διακοσμήσει με κάποιες μικρές φωτογραφίες και διακοσμητικά. Εδώ βλέπετε πάλι την κουρτίνα υπό το φως της ημέρας όπως μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Πάμε τώρα και στον τοίχο που είναι απέναντι από το κρεβάτι, εκεί που βρίσκονται οι τρεις ιρταριέρες και ο καθρέφτης. Εδώ βλέπετε τα διακοσμητικά που έχω βάλει, αυτό που έφτιαξα εγώ και αυτό το ψάθινο φύλλο που το έχω αγοράσει από το Σίντσεϊ. Πάνω από τις ιρταριέρες, θα το δείτε σε λίγο, έχω κάνει ένα gallery wall με αγαπημένες φωτογραφίες, θα το δείτε όμως σε λιγάκι. Εδώ βλέπετε την επιτύχεια κοσμηματοθήκη που έφτιαξα με τα δύο κάντρα από το Jumbo που ήταν στο προηγούμενο βίντεο, πώς την έχω γεμίσει. Είναι πολύ χρηστική, με εξυπηρετεί πολύ, αλλά ταυτόχρονα και πολύ όμορφη στον τοίχο. Πάνω σε αυτή τη σιρταριέρα, τη μεσαία, έχω βάλει αυτό το γλυπτό σε μπέζ χρώμα από το Yusk, το έχω αγοράσει, και αυτό το ξύλινο κουτί είναι ένα ενθύμιο από τη γιαγιά μου, το οποίο ήταν σε καφέ σκούρο χρώμα και με τη μέθοδο wash paint που σας έχω ξαναδείξει, το άνοιξα και το έκανα σε αυτό το χρωματισμό που ταιριάζει με τα υπόλοιπα έπιπλα. Τέλος, την τρίτη σιρταριέρα, την πρώην αλαξιέρα των παιδιών μου, έχω βάλει μία μικρή τηλεόραση και αυτό το διακοσμητικό δίσκο σε σχήμα φύλου από ψάθα που έχω επίσης αγοράσει από το Σίντσεϊ. Ο τοίχος αυτός ολοκληρώνεται με τον επιδαπέδιο καθρέφτη. Και δείτε εδώ ένα γενικό πλάνο και από τις τρεις σιρταριέρες, οι οποίες μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν τρία διαφορετικά μεγέθη και κάνουν αυτά τα σκαλοπάτια. Τέλος, εδώ δείτε το gallery wall, το οποίο είναι συνδυασμός φωτογραφιών με διάφορες κορνίζες, είτε στο χρώμα του ξύλου είτε σε μαύρο χρώμα, της κοσματοθήκης και ενός μικρού κεραμικού κάδρου από το Yusk με ένα φύλλο. Επίσης, δείτε ένα πλάνο από το κρεβάτι όταν είναι αναμένη η λέντο ταινία στην εσοχή αυτή που υπάρχει στο κεφαλάρι, στον εσωτερικό φωτισμό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως επίσης, πολύ όμορφη είναι και η εικόνα του κρεβατιού όταν είναι αναμένα τα πορτατίφ. Αυτά τα πορτατίφ τείχου, οι απλίκες τείχου, είναι μεγάλη επιτυχία. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι μου, τελειώνει το σημερινό βίντεο με μερικά ακόμα πλάνα από το υπνοδωμάτιό μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν χορταίνω ούτε εγώ να το κοιτάζω, παρόλο που κοιμάμαι και ξυπνάω σε αυτό το χώρο καθημερινά. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και περήφανη που κατάφερα να φέρω εις πέρας αυτό το μεγάλο project, γιατί ήταν όντως πολύ μεγάλο, με πολύ προσωπική δουλειά. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλο αυτό είχε πολύ χαμηλό budget. Πραγματικά μου κόστησε περίπου 100 με 120 ευρώ οι μπογιές και οι αγορές που έκανα. Η αλήθεια είναι ότι το μελέτησα πάρα πολύ πριν το οργανώσω και τις αγορές μου. Χαίρομαι λοιπόν που κατάφερα να φτιάξω το υπνοδωμάτιό μου έτσι όπως το ονειρευόμουν, με τόσο χαμηλό κόστος. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Γράψτε μου σας παρακαλώ στα σχόλια τη γνώμη σας, μετράει πολύ για μένα. Κάντε και like. Επίσης κάντε εγγραφή αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος του. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα είναι σίγουρα χριστουγεννιάτικο καθώς πλησιάζουν σιγά σιγά οι γιορτές, να είστε όλοι καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.